Αρχίσει για τα καλά η χορή σε όλα τα τηλεοπτικά στούντιο που γίνονται πολιτικές συζητήσεις. Κανένας όμως χορός δεν φτάνει αυτό το χορό που θα δούμε στην συνέχεια. Τον συγκεκριμένο δεν ξέρουμε την προέλευσή του ακριβώς. Μπορεί να καταλάβετε εσείς από το χορό. Αυτό το μαθαίνει, πας σε σχολή και το μαθαίνει. Ναι. Είναι χορός που μαθαίνεται. Βέβαια, συγκεκριμένες φιγούρες. Θέλω να με στείλει σε αυτή τη σχολή. Πάμε να ξεσηκώσουμε μερικές συγκλονιστικές φιγούρες. Αυτός είναι με το άσπρο, ο Θεός μας. Είναι τα προκριματικά για το Dancing with the Stars της Τριλάνκας αυτό. Πάντως ο πρώτος θα σπάει, έτσι, δηλαδή το όχι. Τι να μας πει και ο Τρίφωνας Σαμαράς τώρα και η Ευγενία Μανολίδου. Αυτό το παιδί από πίσω, τι παιδεία μπορεί να έχει μετά. Αυτό το παιδάκι το κακόμερο, τι παιδεία μπορεί να έχει. Κάτσε, θα κάνει και ανάποδη τούμπα τώρα. Περίμενε σε λίγο. Σε λίγο θα κάνει και υπτάμενο. Να το. Ελικόπτερο, ξυπόλυτος είναι. Ναι, ρε, προχωρευτής. Α. Καλά, και στο dancing γιατί φόρανε παπούτσια τότε. Φάρτανα, βέβαια. Είναι συγκεκριμένες οι φιγούρες αυτές, δεν τις βγάζω από το μυαλό του. Αυτό είναι. Είχε μάλιστα. Είναι δάσκαλο δηλαδή. Ω, τον τρελό μου. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή βλέπει την καρύμπα ο Σακαλής και δακρύζει, έτσι, από αυτά που βλέπει εδώ πέρα. Νομίζω βάλαμε γυαλιά σε όλες τις σχολές χορούς του νησιού. Δεν έχει τυπόθεση μετά από αυτό. Λοιπόν, και μιας και έχουμε πιάσει το μπουρδούκλωμα και το χαλάρωμα πριν περάσουμε στις κόντρες της επόμενης. Αν πρόσεξε, έχω φέρει το κομπιουτεράκι μου εγώ για τους υπολογισμούς που θα χρειαστούν μετά. Α, θα κάνουμε και υπολογισμούς, βέβαια. Γιατί έχουμε να κάνουμε μαθηματικά πολλά σήμερα. Πρώτα όμως πάμε στη σφαίρα του ανεξήγητου. Εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ορισμένα από τα πράγματα τα οποία ακούμε. Αυτό είναι μετά. Να μην αρχίσω τώρα να σου κάνω το αυτό και στο κάνω διαστημόπλαιο. Έχουμε και μαγικό σήμερα. Έχουμε το μεγάλο μάγο. Θα γίνει μαγικό σήμερα. Και μαντέψτε ποιος είναι ο μεγάλος μάγος. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι άλλο ανεξήγητο. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση σε αυτά που λέει η Στέλλα με σούσι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μου εδώ γελούσαμε πάρα πολύ, η Λουκία και η κυρία Αντωνιάδου. Βλέπετε ότι κάποτε ένας άνθρωπος μπορεί να σου προκαλέσει χιούμορ. Εμείς πήγαμε σε μια φρουταρία και βρήκαμε και άλλες εξωτερικές ποικιλίες από μήλα. Και ρωτήσαμε τον κόσμο εκεί, αν τρώνε τα ντόπια μήλα, τα εξωτερικά. Εξωτερικά. σε κάποιους ανθρώπους προκαλεί δυσκυλιότητα. Αυτό ισχύει, όχι. Προσωπικά έτσι μου προκαλεί. Γιατί. Μπράβο, κυρία Ελισάβετ μου. Γι' αυτό κερδίζετε κι εσείς από ένα ινδικό εστιατόριο. Τι να πω. Μπράβο, ρε φίλε. Πιάσε τηλέφωνο τώρα, ρε. Ποια εκπομπή δίνει ινδικά εστιατόρια στον κόσμο. Πιάσε τηλέφωνο. Τα σπάει το σούσι με μουστάρδα. Λοιπόν, να βλέπετε κάθε Σάββατο και Κυριακή το σουβλάκι με σούσι. Γιατί δίνει ινδικά εστιατόρια. Αυτή τη βδομάδα μπορεί να δώσουν ένα ελληνικό εστιατόριο. Μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος περιτυχερός. Γι' αυτό θέλουμε να το πάρουμε. Ξέρεις, είναι με ένα τηλεφώνημα, με ένα διαπλό διαγωνισμό. Τα εξωτερικά δεν είναι εξωτικά, είναι εξαιρετικά. Γιατί εξαιρετικά εξωτερικά φρούτα. Είναι εξωτερικά, δεν είναι εξωτικά. Είναι εξωτερικά. Γιατί είναι όπως τα αυτοκίνητα που φέρνουν στην Κύπρο. Ναι. Αν το φέρνει ο αντιπρόσωπος είναι καλό. Αν το φέρνουν από Ιαπωνέζικη, Κινέζικη χώρα είναι εξωτερικού, δεν είναι. Κακό αυτοκίνητο. Είναι κακό αυτοκίνητο. Εξωτερικά ναι. Φρούτα. Άσχετα να φτιάχνουν στο ίδιο εργοστάσιο. Κακά. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει στο. Εξωτερικά φρούτα. Γιατί μας είπε για τη δυσκολιότητα εντωμεταξύ. Γιατί μπορεί να ήθελε να ενημερώσει τον κόσμο τι είναι καλό και τι όχι, για να μπορεί εύκολα να. Αυτά είναι συνήθως από τα πράγματα τα οποία κρύβει, θα έλεγα. Δεν ξέρουμε τι κρύβει στο μυαλό του. Παρακρέμω, σε βλέπω μουδιασμένο. Γιατί δεν μπορώ. Το κρού είναι κοιμισμένο σήμερα. Τι έχει γίνει, τι έχει πάθει όλοι. Λίγο χαμόγελο θέλουμε. Αγαπημένο μας, το Χατζή Παναγή. Χαμόγελο στην εκπομπή. Λοιπόν, ένα μικρό θέμα για να κλείσουμε. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χειροκροτήθηκε πέρα από την έναρξη και την ολοκλήρωση της ομιλίας του. Όταν αναφερθήκατε. Τι χαμόγελο είναι αυτό! Στο θέμα των. Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στον κύριο Καρεκλά. Να συζητηθεί ο τρόπος αύξησης των πτήσεων. Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στον κύριο Καρακλά. Κύριε Καρακλά, γιατί συγχύζεστε. Πρέπει να πάψετε να είστε δημοσιογράφος και να γίνετε υπάλληλος. Είδατε πόσο ευτυχισμένοι είναι οι υπάλληλοι του ΡΙΚ. Με το χαμόγελο στα χείλη. Μπράβο του άνθρωπο. Πρέπει να είναι ο πιο ευτυχισμένος δημοσιογράφος του κόσμου. Εμένα θα μ' άρεσε να μπαίνω στη δουλειά μου και να βλέπω έναν άνθρωπο. Γι' αυτό θέλουμε κι εμείς να πάμε στο ΡΙΚ. Αν μας ακούει κάποιος από το ΡΙΚ. Άκου τη λέξη. Please.
Ολόγελος. Ολόγελος. Στέλλα, ολόγελος. Να είναι εκεί πέρα. Μάλιστα. Φυτό. Σε βλέπω πάρα πολύ σκεπτικό, έτσι. Είσαι τοξότης. Τι ζώδιο είσαι. Παρθένος, έτσι. Σιγά μην έτσι, είσαι Παρθένος, εσύ. Στο είπα έτσι. Σιγά μην είσαι. Στο είπα για να σε τανακουνήσω. Έτσι, έτσι ακριβώς, καλέ μου. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εσύ, Νίκο, έχεις γεννηθεί το 1984. Πότε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Στο είπα για να σε ταρακουνήσω, καλέ μου. Και σένα, όπως ακριβώς κάνει και η Τένια Μακρύ που κάνει μαντεψιές, αλλά έτσι, καλή μου. Έτσι, έτσι. Θέλω να ζωντανέψω ξανά και να γίνω άνθρωπος. Μαρία μου, έχω. Πρέπει να είσαι σε μια κάποια ηλικία γύρω στα 50, ε? Όχι, είμαι 39 χρονών. Γιατί ακούγεσαι τόσο βαριά? Είναι αυτή η μελαγχολία. Έτσι, μπράβο. Τι! Λοιπόν, και αυτό ακριβώς το είπα αυτό, έτσι λέει και να σε σοκάρω. Το έχει καταλάβει. Τι μαλακίες. Το έχει καταλάβει. Αχ, βρε Τένια μου, τι σκατάλεντα άστρα άλλο. Έτσι. Αχ, πονηρό. Έτσι, καλή μου, έτσι. Η Τένια πόσο χρόνο είναι? Η Τένια. 70. Έτσι. Όχι, το είπαμε απλά για να την τρομάξουμε. Μην τρομάζετε, μην στεναχωριέστε, μην φοβάστε, γιατί έχουν έρθει τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία είναι ύψους 23, κάτι εκατομμυρίων. Και θέλουμε να πούμε ότι θα έχουμε και μεγάλη αποκάλυψη σε λίγο για το. Ποιο? Πήραμε πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Τι έγινε? Έτσι, η Εθνική Φρουρά μας ενημέρωσε ένα νέο υπερόπλο φτάνει στο νησί μας. Νέο υπερόπλο. Συνέχισε τι έλεγε. Τα στρατά μας αφορά δηλαδή για αυτό. Τα στρατά μας αφορά. Το υπερόπλο μας. Έλεγα ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε γιατί τουλάχιστον 160.000 συνανθρώπους μας που είναι στις ευάλωτες ομάδες οικονομικά τους αφορούν αυτά τα 23,6 εκατομμύρια όπως μας λέει και η Σωτηρούλα μας. Πάνε τα αντισταθμιστικά μέτρα. Να πούμε πρώτα ότι το πακέτο έχει ένα συνολικό κόστος 23,6 ευρώ. Υπολόγιζε εσύ. Ναι. Αφορά 160 περίπου χιλιάδες άτομα. Άτομα. Ωραία. Λοιπόν, κάνε τον υπολογισμό. Περίμενε. 23.600.000. 600.000. Κάτσε λάθος. Κρατάω κομπιουτεράκι και κάνω λάθος. Πώς γίνεται αυτό. 23.600.000. Έλα, μην το πεις, θα γίνω ρεζίλι. Δια 160. Δια 160.000. Είναι φάπαξ που θα δοθεί αυτό. Δεν είναι καλά να κοιμήσουμε μερικούς ηλικιών. Πόσο έχουμε εδώ πέρα? Οκ, 147,5 ευρώ. 147,5 ευρώ θα τσώσουν τους χαμηλούς συνταξιούχους. Δια 12. Δια 12. Βέβαια, για να δούμε το μήνα πόσο μας έρχεται. Δια 13, θα τους βάλω και στο 13, μην τους κακοφανίζουμε. Κάτω βρε δια 12 εκεί πέρα, αυτός και 13 εσύ τώρα εκεί. 147, πες 150. Mm-hmm. 150, δια πολλά 12. Λεφτά, πολλά λεφτά. Ίσον 12,5 ευρώ το 12,5, μήνα. 12,5, δια 30 ημέρες που έχει ο μήνας, έτσι αν δεν είναι... τώρα γιατί μου βάζεις και άλλες διαιρέστρες, κουράστηκα, 12,5. 12,5, 40 πες, πόσο δια 30. Λοιπόν. Ευάλωτοι! Δηλαδή τους δίνουν 40 σέντ την 40 ημέρα. 40 σέντ την ημέρα για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό το κύμα ακρίβειας που μας περιμένει από καύσιμα, από φόρους, από μπλα μπλα μπλα. 40 σέντ, δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς θα τα επενδύσετε αυτά τα χρήματα. Πού θα τα πρωτοεπενδύσουν οι συνταξιούχοι, πού θα τα πρωτο. Δεν υπάρχει πορτοφόλι τόσο μεγάλο. Τι αγοράζεις σήμερα με 40 σέντ, υπάρχει κάτι που αγοράζεις με 40 σέντ. Γάλα, ψωμί, ξεχάσει το, δεν φτάνει. Μπορείς να αγοράσεις μια τσίχλα. Τι, μια τσίχλα. Τσίχλα από αυτή που δεν μπορεί να πει τη γεύση γιατί μπαίνει στο δοκάμι εδώ μέσα και. Και τι θα κάνει, ο συνταξιούχο θα μαθαίνει τσίχλα. Θα μαθαίνει τσίχλα. Εδώ. Μάλιστα. Έτσι. Okay. Τίποτα δεν αγοράζει με 40 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αντισταθμιστικά. Δεν θα ήταν πιο έξυπνο, λέει αυτή η εκπομπή. Ναι. Να μην βάζετε παραπάνω φόρο και να μην κάνετε αντισταθμιστικά. Μια μπλέμε. 5 εκατομμύρια στο χέρι. Μετρητά, κάτω. Λέμε εμείς τώρα. Για τα πολλά λεφτά πηγαίνετε αν έχουν προσβάλει εσάς τους ίδιους και έχουν απειλήσει την κόρη σας. Για ακούστε αυτό εδώ πέρα, αν τυχόν σας συμβεί αυτό. Για προστατεύσετε την κόρη σας, τι γίνεται. Υπήρχαν φωτογραφίες, έγινε μεγάλη συζήτηση αυτό μέσα στο δικαστήριο. Ναι, υπήρχε μια συγκεκριμένη φωτογραφία μαζί με το κείμενο που συνόδευε το κείμενο. Σε συγκεκριμένη φωτογραφία είχε φωτογραφηθεί το ζευγάρι μαζί με την κόρη τους, χωρίς τη δική τους έγκριση. Αυτό τους ενόχλησε πάρα πολύ γιατί στη φωτογραφία φαινόταν και η κόρη τους. Παναγία. Ήταν πολύ προσβλητικό, τους προσέβαλε πάρα πολύ το κείμενο και η φωτογραφία. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή την όποια κίνηση κάνουν, την κάνουν για να προστατέψουν την κόρη τους. Το ποσό το οποίο θα συζητήσουν είναι στα 500.000 ευρώ στο δωρή. 500.000 ευρώ και το μωρό στη φωτογραφία. 500.000 ευρώ για να προστατεύσουν την κόρη και για να μην αισθάνονται την προσβολή. Να σου πω κάτι, εμένα αν με ρωτάς χαζομάρες κάνουν. Πρέπει να κάνεις 2-3 κοπελούθια και να τα βάζεις μπροστά στη φωτογραφία και μετά να τραβάς λίβελους και αγωγές. Τραβάτε. Έχω την εντύπωση ότι κάνει και θόρυβο αυτό. Ποιο?
ναι, είναι επειδή θα είναι αεροσυνοδός η Τζούλια. Έλα κοντά, έλα κοντά. Έλα κοντά εσύ. Απογειώνεται, ρε.